Γεια σας από το digitallife.gr, είμαι ο Άγγελος Φακιανάκης και μπροστά μου έχω το Nokia PureView 808, το κινητό με την καλύτερη κάμερα στον πλανήτη. Να πούμε ότι η συσκευή είναι φτιαγμένη από πλαστικό, ωστόσο έχει πάρα πολύ καλή αίσθηση στο χέρι. Έχει πολύ καλή αίσθηση επίσης γιατί είναι βαρύ, είναι στα 170 γραμμάρια, θυμίζοντας το iPhone 4S, αλλά στο πιο μεγάλο είναι λίγο πιο φαρδί, πιο ψηλό και αρκετά πιο παχύ λόγω της ύπαρξης του φακού της κάμερας. Επίσης να πούμε ότι η συσκευή έχει λειτουργικό Symbian Belt, την τελευταία έκδοση δηλαδή του Symbian που έχει φτιαχτεί μέχρι τώρα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί η Nokia είχε στα σκαριά τη συγκεκριμένη συσκευή για 5 περίπου χρόνια, που σημαίνει ότι έπρεπε κάποια στιγμή να την κυκλοφορήσει ανεξάρτητα με το λογισμικό που είχε δοκιμαστεί. Να πούμε επίσης ότι θα κυκλοφορήσει φυσικά και με Windows 8, ο συγκεκριμένη τεχνολογία του φακού, φυσικά δεν θα είναι έτσι το τηλέφωνο, αλλά θα μεταφερθεί η τεχνολογία στα Windows Phone, λογικό είναι. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι το συγκεκριμένο τηλέφωνο προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί εκτός από την φανταστική κατασκευή έχει μια πάρα πολύ καλή οθόνη AMOLED με χαμηλή μεν ανάλυση στα 640x360 pixels, είναι στις 4 ίντσες η διάστασή της. Παρ' όλα αυτά έχει φανταστικά χρώματα, δεν έχει την παραμικρή ατέλεια, δεν έχει ανομοιομορφίες. Το λευκό της είναι πάρα πολύ καλό για κινητό που χρησιμοποιεί AMOLED οθόνη. Ο κατασκευαστής λογικά της οθόνης πρέπει να είναι η Samsung, ωστόσο έχει την τεχνολογία Clear Black που βοηθάει πάρα πολύ στο να βελτιωθεί η απεικόνηση. Έχει επίσης εξαιρετικό ακουστικό μικρόφωνο και σήμα. Μου έκανε εντύπωση, έχω πάρα πολύ καιρό να δω ένα τηλέφωνο με τόσο καλό ακουστικό μικρόφωνο και σήμα. Είναι ένα τηλέφωνο πρώτα απ' όλα αυτό το Nokia. Δευτερευόντως είναι μια εξαιρετική κάμερα ακριβώς γιατί έχει την τεχνολογία PureView, έχει φακό Carl Zeiss, η ονομαστική του ανάλυση είναι στα 41 MP, ωστόσο η πραγματική είναι στα 38, μπορείτε να το δείτε και εδώ. Πάμε λοιπόν στην κάμερα που είναι και η ατραξιόν αυτής της συσκευής. Βλέπετε λοιπόν, αυτή τη στιγμή μου δείχνει πάνω 38 MP, μπορεί να το ρυθμίσει κάποιος στην επιλογή PureView που δίνει ρύθμιση στα 8, στα 5 και στα 3 MP. Ουσιαστικά τι κάνει αυτό, τραβάει το καλύτερο δυνατό, την καλύτερη δυνατή φωτογραφία χωρίς να καταλαμβάνει μεγάλο χώρο, όπως ένα συμβατικό κινητό. Στο κάδρο 16:9 η ανάλυση πέφτει στα 34 MP, ενώ υπάρχει μία σειρά ρυθμιστικών, εδώ βλέπετε ας πούμε ότι μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία της εστίασης, ενώ φυσικά υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης για ISO, για τι χρησιμοποιείται, τι βλέπουμε μάλλον έξω, για λάμπα φθορισμού, για συννεφιά ή για οτιδήποτε άλλο, το γράφει είδατε, λάμπα πυρακτώσεως, οτιδήποτε άλλο έχουμε εκείνη τη στιγμή μπροστά μας. Επίσης μπορεί να ρυθμίσει κάποιος το flash, το red eye reduction, το βλέπετε εδώ πέρα, flash χωρίς flash. Υπάρχουν πάρα πολλοί ρυθμιστικά αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί. Εδώ είναι η λειτουργία της κάμερας, τραβάει 1080p βίντεο στα 30 καρέ. Ακόμα και αυτό είναι εκπληκτικό, είναι μέτρο σύγκρισης για οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο κυκλοφορεί μέχρι τώρα. Δεν είχαμε την ευκαιρία να το συγκρίνουμε με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, το έχουμε δει να το κάνουν στο εξωτερικό και τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά, το βγάλανε καλύτερο και από μηχανές Micro Four Thirds όπως η Olympus EPL2. Να πούμε πάντως ότι η συσκευή γενικά έχει διάφορα θέματα όσον αφορά το λογισμικό της, είναι σχετικά αργό, μπορεί να κολλήσει κάποιες φορές, παρά τον επεξεργαστή στα 1,3 GHz, τον ARM επεξεργαστή στα 1,3 GHz. Επίσης έχει 512 MB μνήμης RAM και 16 GB εσωτερικού χώρου, τα οποία μπορούν να επεκταθούν με κάρτες microSD που είναι κάτω από το καπάκι. Έχει επίσης διπλό μικρόφωνο για αυτό που σας είπα ότι να πετυχαίνει την καλύτερη δυνατή ποιότητα επικοινωνίας. Έχει Gorilla Glass στην πρόσωψη που από ό,τι είδα πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να το χδάρει. Ο φακός είναι καλά προστατευμένος και ανοίγει μόνο όταν πατήσει κάποιος το κουμπί της κάμερας. Το βλέπετε εδώ πέρα που άνοιξε ο φακός πίσω. Προστατεύεται λοιπόν από τη σκόνη. Έχει επίσης 3 πλήκτρα στην πρόσωψη τερματισμού κλήσεων, απάντησης κλήσεων και το μεσαίο πλήκτρο το οποίο είναι το μενού. Το είδατε εδώ πέρα. Μπορεί να μπει κάποιος στο μενού. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ οι λειτουργίες αυτές της συσκευής, παρότι έχει τα πάντα ακόμα και θύρα Micro HDMI, όσο η ίδια η κάμερα που πραγματικά είναι η καλύτερη που μπορεί να αγοράσει κανείς σε κινητό τηλέφωνο και μπορεί να τη συγκρίνει ακόμα και με αυτή μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Να πούμε ότι η συσκευή κυκλοφορεί στην Ελλάδα
από την Δευτέρα 25 Ιουνίου στα 650 με 680 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ εξεζητημένη επιλογή. Προσωπικά θα έχω PureView από εδώ και στο εξής, γιατί η κάμερά του μου είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα με βοηθάει από το να μεταφέρω μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μαζί μου να έχω το PureView. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι είναι για ειδικές απαιτήσεις. Αν κάποιος λοιπόν δεν έχει πρόβλημα με το να βρίσκει νέες εφαρμογές ή να κρατήσει ένα λογισμικό το οποίο θεωρητικά η ίδια η Nokia έχει ψηλοακυρώσει από τώρα, τότε το Nokia PureView με την φανταστική του αυτή κάμερα είναι ένα κινητό που μπορείτε να διαλέξετε. Αυτά από το digitallife.gr.